Το νέο Λύκειο, ένα θέμα που απασχολεί έντονα εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, πρόκειται να τεθεί επιτάπητο στην συνδιάσκεψη που διοργανώνει η ΟΛΜΕ σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας αλλάζουν συνεχώς για το θέμα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα έντονο κλίμα αβεβαιότητας σε μαθητές και γονείς. Υπογράμμισε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, Στέφανος Μιχάλης. 27 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στον Τουλάκ θα γίνει η συνδιάσκεψη της ΟΛΜΕ σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ στα Γιάννα. Άρα λοιπόν είστε προσκεκλημένοι κι εσείς να συζητήσουμε λοιπόν το κύριο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στα σχολεία μας, είναι το νέο Λύκειο. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συνέχεια το Υπουργείο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, ηρωνικά το λέω αυτό, να αλλάζει συνέχεια αποφάσεις και να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακόμα τι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη εδώ στα Γιάννα, να συζητήσουμε το θέμα, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, οι γονείς, τα παιδιά, για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα χειριστούμε το θέμα αυτό στους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει πετάξει ένα τυρί στα παιδάκια και τους λέει, στα παιδιά, συγγνώμη, και τους λέει ότι θα έχετε μόνο 4 μαθήματα στα οποία θα εξεταστείτε μέχρι το τέλος χρονιάς. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια αναστάτωση, γιατί μέχρι αυτά τα 4 μαθήματα δημιουργούν κάποια δυσμενή κατάσταση για άλλα παιδιά. Δηλαδή, ενώ τα παιδιά έχουν κάνει μια προετοιμασία για συγκεκριμένα μαθήματα με συγκεκριμένο τρόπο, ξαφνικά θα εξεταστούν μόνο σε 4 μαθήματα. Οπότε λοιπόν και εμείς οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, έχοντας υπόψη ότι θα γίνουν 2 εξετάσεις και τον Γενάρη και τον Ιούνιο, από μόνα τους θα δημιουργήσουν εντάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να λύξει αυτό το θέμα, γιατί η αβεβαιότητα την οποία ζουν τόσο τα παιδιά και όσο οι γονείς, νομίζω ότι μόνο δυσμενή αποτελέσματα μπορεί να φέρει, παρακαλά. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κύριος Μιχάλης, η φετινή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τα σχολεία, καθώς λόγω καθυστερήσεων ακόμη δεν έχουν λυθεί ορισμένα προβλήματα όπως τα κενά. Θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός από πλευράς του Υπουργείου, υπογράμμισε ο κύριος Μιχάλης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπήρξε μια δύσκολη χρονιά, το ξέρετε άλλωστε. Το ζήσαμε όλοι, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως μαθητές, είτε ως γονείς. Γιατί απλούστατα, ενώ θα έπρεπε κάποια πράγματα να είχαν τελειώσει ήδη από τον Ιούλιο, δυστυχώς έχουμε φτάσει τώρα αρχές μέσα Νοέμβρη και κάποια προβλήματα ακόμα να μην έχουν λυθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχουν ακόμα κάποια κενά μικρά στα σχολεία, αλλά παρόλα αυτά όλα αυτά αργήσαν πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό από το Υπουργείο, πρέπει ή αποσπάσεις ή η προσλήψη των αναπληρωτών και όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέχρι τον Ιούλιο.